Ενίτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχεις, ενίτε αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον, ενώ την ημέραν εκείνην και όταν μελώμεν πάντες γυμνοί και ως κατακρίτη το αδεκάστο Κρήτη παρίσταστε, τότε σαλπίξ ηχή και τα θεμελία της γης συστήσονται και οι νεκροί εκ των μνημάτων εξαναστήσονται και οι φανερά παρίστανται ενώπιον σου και κόψονται και κλάψονται και εις το πυρ το εξωτέρον απελευθερώνται. Ημι δε ποτέ μετάνοοι εισάντες και εν χαράν και αγαλία ὁτων δικαίων πλήρως εις ελεύσετε εις παστάδα ουρανίων. Εξομολογήσω με συ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Ποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κρήτης επί θρόνου φοβερού βίβλη ανοίγονται και πράξεις ελέγονται και τα κρυπτά σκότους δημοσιεύονται. Άγγελοι περιτρέχουσιν επί συνάγοντες πάντα τα
βασίλεις και άρχοντες, δούλοι και ελεύθεροι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, ότι και τις υποστήσετε από προσώπου αυτού, όταν άγγελοι παρίστανται ελέγχοντες τας πράξεις, τας διανοίας, τας ενθυμίας, τα εν νυχτή και ημέρα. Σπούδασον κράζουσα ψυχή, ο Θεός επιστρέψον σώσον με, ως μόνος εύσπλα. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθή το ηχείρ σου, μη εφυλάθη των παινήτων σου εις τέλος. Δανείλ ο προφήτης, ανήρ επί γενόμενος το εξουσιαστικόν Θεού θεωρήσας ούτως ευώαν κριτήριον εκάθισε και βίβλη είναι όχθη ίσαν. Βλέπε ψυχή μου νηστεύεις των πλησίων σου μη αθέτη βρωμά ή να μη το πειρή παραπέμπομενη κατά καείς ως Κύρος, αλλά νεμωδίστος εις άξισε Χριστός εις την βασιλείαν αυτού.
Δόξα
Amen.